Καλημερίζω τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κύριο Δημήτρη Βρυσαλή. Και ξεκινώ, κύριε Βρυσαλή, από το εξής. Ξεκινώ από την νέα στάση ή παράσταση διαμαρτυρίας, αυτό είναι το σωστό, που διοργανώνεται για αύριο 21 του μήνα στο σαλόνι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Γιατί? Ήδη σε 10 μέρες περίπου τελειώνει η συμβάση των εργαζομένων στην καθαριότητα και στη σύντηση. Έχει γίνει πλέον serial συνειδητά από την κυβέρνηση. Κάθε φορά που τελειώνουν οι συμβάσεις να δίνονται κάποιες ολιγόμενες παρατάσεις με σκοπό να μπουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία, κυρία Δουγεράκη, όπως το έχει κάνει σε πάρα πολλά νοσοκομεία στην χώρα μας. Εμείς διαμηνύουμε στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο και βεβαίως και στο διοικητή της του ΠΑΓΝΗ και της Εύρωμης Υγειονομικής Περιφέρειας, μην τολμήσουν να φέρουν για συζήτηση ή διαπεριφοράς διαγωνισμού που θα βάζει τους εργολάβους μέσα στα νοσοκομεία, γιατί από την επόμενη μέρα δεν θα λειτουργεί τίποτα από την καθαριότητα και συζήτηση στο νοσοκομείο. Το λέμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι που τα τελευταία 7-8 χρόνια και πολλοί και πάνω από 10 χρόνια δουλεύουν, έχουν αποκτήσει εμπειρία, έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία, η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα επιχειρεί πλέον και με κόστος πολύ μεγαλύτερο από το κόστος μισθοδοσίας των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων να επαναφέρει πάλι το καθεστώς των εργολάβων, ένα καθεστώς που το ξέρουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και όχι μόνο, με την απλήρωτη δουλειά, με τα χρήματα που τα δίναμε και τα πέρανε πίσω την επόμενη ώρα όταν δίνανε κάποια δώρα ή επιδόματα και με βεβαίως με την οποιαδήποτε προσπάθεια γινόταν τα προηγούμενα χρόνια καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Και ταυτόχρονα, κυρία Δουγεράκη, τελειώνουν οι συμβάσεις 10 νοσηλευτών, ανθρώπων που έχουν κάνει ειδίκευση, έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους, 3 φορές έχουν πάρει παρατάσεις και τώρα κινδυνεύουν και εκείνοι. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο, για ένα όγκο προβλημάτων τέλος του Ιούνιου που τελειώνουν οι συμβάσεις από τη μία και βεβαίως σε σύνολο πανελλαδικό είναι 6.000 εργαζόμενοι. Εμάς πλέον δεν μας καλύπτουν, που ποτέ δεν μας καλύπτανε, ούτε οι παρατάσεις και ούτε οι ανανεώσεις των συμβάσεων. Εδώ και τώρα νομοθετική παρέμβαση για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Τα ψόφια που λένε ότι δεν προβλέπεται, όπου ξέρουν, προβλέπουν και φτιάχνουν νόμους για να εξυπηρετούν ό,τι θέλουν. Τώρα που πρέπει να εξυπηρετηθούν κοινωνικές ανάγκες, τότε δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν γνωρίζουν. Εσείς αγωνίζεστε από τη μία, ξέρετε ωστόσο ότι η απάντηση θα πάρετε από την άλλη, κυρία Βρυσαλή. Κυρία Δουγεράκη, την απάντηση την πήρε η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές και αν δεν το κατάλαβε, θα το καταλάβει ακόμα περισσότερο στους δρόμους και στους αγώνες που θα πυκνώσουν και θα κουντώσουν. Αν νομίζουν ότι επειδή η κυβέρνηση λέει ότι πήρε το μήνυμα και θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, ότι με σταυρωμένα τα χέρια θα μείνουν οι εργαζόμενοι και η κοινωνία, είναι βαθιά γελασμένοι. Είναι βαθιά γελασμένοι και το φόβο έχουν των εργαζομένων, γι' αυτό σέρνουν στα δικαστήρια την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών σήμερα, γιατί άκουσαν το 2020 δεν υπάκουσε στις εντολές της κυβέρνησης και της αστυνομίας να μην είναι στον δρόμο οι κινητοποιημένοι εργαζόμενοι τότε στο Υπουργείο Υγείας. Οι υγειονομικοί, οι μαχόμενοι δεν μασάνε ούτε από τρομοκρατία, ούτε από εκφοβισμό, ούτε από οποιαδήποτε προσπάθεια να φέρουν την κοινωνία απέναντί μας. Ξέρουν ότι αν σήμερα στηρίζεται το σύστημα υγείας, στηρίζεται στο φιλότιμο των υγειονομικών της πλειοψηφίας και βεβαίως και όχι στις κυβερνητικές επιλογές που άκουσαν, κυρία Δουργεράκη, βάλανε στο κρατικό της Νίκαιας πλαφόν πόσες αξονικές θα γίνονται σε εφημερία, μη τυχόν διαταραχτεί το δημοσιονομικό κόστος. Τέτοια ντροπή και ξεφτύλα είναι. Δηλαδή, στο πρόβλημά σου πρέπει να βάζεις και κόφτη, όπως και με το PET scan που λένε ότι δεν έχουμε λεφτά για το απόγευμα και ας τρέχει ο κακομοίρης ο κριτικός στην Αθήνα. Και είναι πολύ προκλητικό να λέγεται, κυρία Δουργεράκη, ότι τόσα χρόνια που δεν είχαν κριτική PET scan τι κάνανε. Δηλαδή, τι λένε. Να γυρίσουμε δηλαδή πριν 20-30 χρόνια που δεν είχαμε, αν θέλετε, βασικά πράγματα στην υγεία ή στα νοσοκομεία για να μας πούνε τώρα πάλι καλά είστε. Και τα λέμε αυτά γιατί τα προβλήματα έχουν οξυνθεί. Ήδη οι καταγγελίες στο σωματείο μας έχουν πυκνώσει και από τη γυναικολογική κλινική
και από τους ειδικευόμενους της παιδιατρικής κλινικής και από τους μεταφορείς χρωστιούνται χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες που θα πρέπει το νοσοκομείο να κλείσει πάνω από 3 χρόνια για να δοθούν. Να σας πω ένα στοιχείο, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία να τα λέμε και αυτά με αφορμή και τη αυριανή κινητοποίηση, ότι σήμερα μόνο στους μεταφορείς χρωστιούνται περίπου 3.000 μέρες ρεπό και άδεια. Υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν άδεια του 22 και του 23. Χρωστιούνται στις καθαρίστρες πάνω από 3.000 μέρες. Στον όλο το νοσοκομείο πάνω από 20.000 μέρες ρεπό και άδεια. Υπάρχουν κλινικές που δεν μπορούν να δώσουν καθόλου άδεια. Και βγαίνει ο κύριος Θεμιστοκλέους προκλητικά και λέει στον κύριο Συριχάκη, στον βουλευτή του ΚΚΕ, ότι μιλάνε όλα τα νοσοκομεία να μιλάει και το Παγνί για έλλειψη. Μα δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Αν δεν υπάρχει έλλειψη, τότε κύριε Θεμιστοκλέους, το απευθύνω μέσα από το σταθμό σας, τότε γιατί δεν ανοίγουν τα 3 χειρουργικά κρεβάτια που είναι κλειστά, γιατί δεν ανοίγουν τα κρεβάτια της ΜΕΘ που είναι κλειστά, γιατί κάνουμε το σταυρό μας να μην αρρωστήσει κάποιος συνάδελφος για να μην κλείσει η κλινική όπως την πνευμολογική στα Χανιά, γιατί μετακινούνται οι εργαζόμενοι και γίνονται δανεικοί από τμήμα σε τμήμα όπως τα παιδιατρικά για να καλυφθούν εφημερίες και βάρκες. Αυτά, κυρία Δουλγιαράκη, τα λέω με αυτή την ένταση, γιατί νομίζουν ότι απευθύνονται, δεν ξέρω σε τι άνθρωπους απευθύνονται. Γιατί έχουν γνώση. Και εγώ από τη δική μου την πλευρά, αδυνατώ να σας διακόψω, διότι κάθε μέρα που περνάει, το λέω με την καλή την έννοια, αδυνατώ να σας διακόψω, γιατί κάθε μέρα που περνάει τα προβλήματα γίνονται όλο και περισσότερα και όλο και πιο δυσβάσταχτα για τη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Πείτε μου κάτι, κύριε Βρυσαλή, επίσης, ανανεώσαμε το σημερινό μας ραντεβού από τα χθες, γιατί θα πηγαίνατε επίσης, δώστε μας 2 κουβέντες γι' αυτό. Στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής αναφορικά με τα παιδιά των εργαζομένων κοντά στα 100 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που αναζητείτε λύσεις, δομές για να μπορούν να απασχολούνται και τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακριβώς σε συνέχεια αυτό που λέγανε, ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε τις άδειές τους, αλλά και λόγω οικονομικών δυσκολιών, τα παιδιά της πιο ευαίσθητης αυτής ηλικίας, περίπου 100 στο Παγνί, δεν μπορούν να κάνουν δωρεάν κάποιες δραστηριότητες το καλοκαίρι. Κάναμε παρέμβαση χτες μαζί με την εκπρόσωπο εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, την κυρία Τζαβάρα, στον κύριο Τσαγκαράκη, στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής και Πολιτικής, που ζητήσαμε να δοθεί δυνατότητα μέσα από τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στις όποιες κενές θέσεις υπάρξουν μετά την παραχώρηση των βάουτσερ στους πολίτες του Ηρακλείου, να μπορούν να μπουν και τα παιδιά τα δικά μας, ώστε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση. Όπως επίσης ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή και θα απευθυνθούμε στον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο να υπάρξουν κάποια καλοκαιρινά καμπ στην πόλη του Ηρακλείου και ιδιαίτερα κοντά στο νοσοκομείο, ώστε να απορροπηθεί και το υπόλοιπο κομμάτι των παιδιών που έχουν τέτοια ανάγκη. Είναι μια σοβαρή ανάγκη, αν θέλετε, που η κοινωνία του Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να καλύψει, γιατί ακριβώς φαίνεται η ένδυα υποδομών κρατικών, δημόσιων ή δημοτικών, ώστε δωρεάν οι γονείς να μπορούν όχι απλά να αφήνουν τα παιδιά τους, αλλά δημιουργικά να αναπτύσσεται ο χαρακτήρας τους σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία. Και είναι ενδεικτικό αυτό που, αν θέλετε, η μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που λέει ότι υπάρχει έλλειψη δομών στην πιο ευαίσθητη ηλικία σήμερα των παιδιών μας. Και νομίζουμε ότι το οφείλουμε σαν κοινωνία και σαν δήμος, γιατί αν σωθεί η νέα γενιά, θα σωθεί και η ανθρωπότητα. Μάλιστα. Κύριε Βρυσαλή, ρωτώ το εξής. Σε χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Σε χρόνο ενδεχόμενα αυτό το οποίο ζητάτε να έρθει φέτος, αυτή την περίοδο που τρέχει, να καλυφθεί με κάποιο τρόπο, ή πάμε για την επόμενη χρονιά πια? Εμείς ζητήσαμε και αυτή την περίοδο και θεωρούμε ότι μπορεί να τρέξουν διαδικασίες. Βέβαια δεν εξαρτώνται όλα από το Δήμο, γιατί θα δοθούν πρώτα τα βάουτσερ στους ανθρώπους που τα δικαιούνται. Ξέρετε, δυστυχώς οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούμαστε ότι είμαστε υψηλόμισθοι και η πλειοψηφία, ή αν όχι όλοι, δεν δικαιούμαστε βάουτσερ. Και εφόσον καταπαρθούν αυτά τα βάουτσερ από τους συμπολίτες μας και υπάρξουν καινές θέσεις, η εμπειρία τουλάχιστον που μας μεταφέρθηκε ότι θα υπάρχουν καινές θέσεις, θα έχουν μια προτεραιοποίηση, να το πω έτσι, μέσα από τις αιτήσεις που θα κάνουν οι συνάδελφοί μας, να παρθούν στα αντίστοιχα κλαμπ. Και παράλληλα,
με το αντίστοιχο κλάπε του αντιδημαρχίας αθλητισμού, θα επιχειρήσουμε, θα προσπαθήσουμε μέσα στη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, να ακουφιστεί ένα κομμάτι, αν όχι όλο, των συναδέρφων μας, και ευελπιστούμε όλα τα παιδιά όλου του Δήμου Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ γιατί πολύ. Γιατί δεν είναι αφόσπρο αντικό. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.